Πήγαιναν στους Ρωμαίους και εξηγόραζαν τους φόρους. Δηλαδή, αν ήθελε να το κάθε ένα γέννημα να πάρει 10 δραχμές, εμείς αναφέρουμε δραχμές, δεν αναφέρουμε ευρώ, το κατηραμένο αυτό χρήμα, το οποίο το κρατείς και χάνεται, εξαφανίζεται. Διαβολό χρήμα. Έχουμε εμείς τη δραχμή, η οποία είναι ευαγγελική ρίση. Έχουμε τη δραχμή η οποία εκράτησε το έθνο μας από τον καιρό του Ιώβ. Εισέπρατον τους φόρους από τους Ρωμαίους και αντί να πάρουν αυτά τα οποία ήθελαν οι Ρωμαίοι, αυτοί οι τελώνες τα επιπλασίασαν. Και υπέφερε ο κόσμος, διότι ήταν το θέμα της αδικίας. Γι' αυτό και ο Φαρισαίος, αφού ύψωσε τον εαυτό του, έδειξε με το χέρι του στον τελώνη και λέγει «Ούκη μη ως φερ, λέγει, αυτός που είναι δίπλα μου, άρπαγας, άδικος, και μοιχός». Δηλαδή, επεσήμαναν στον Γερόνι τρία ελαττώματα. Φοβερό το πράγμα, αδερφή μου, να κάθεσαι και να βλέπεις τον αδερφό σου και να επισημαίνεις τα λάθη του. Τα δικά σου, ποιος θα τα είδε. Ούκη μη ως περιτυπή των ανθρώπων και ως ούτως ο τελώνης. Ο
Σκοτελώνεις λοιπόν κατά τον Φαρισαίο ή το ένας άδικος άνθρωπος, ένας άρπαλος άνθρωπος και ένας μοιχός άνθρωπος, δηλαδή μες στην σαρκική αμαρτία. Να δούμε τώρα και τον άλλον, ο οποίος εισήρθε εις τον ναό για να προσευχηθεί. Ανέβησε, λέγει, στο ιερό προσεύξαστε, ανέβησε στον ναό για να προσευχηθώ. Θα μου πείτε, όπου κι αν είμαι δεν προσεύχω, πανταχού παρόν ο Θεός. Δεν θέλει τους τόπους ο Θεός, θέλει τους τρόπους ο Θεός, τον τρόπο που θα προσευχηθείς. Δι' αυτό το σημείο είναι ένα από τα βασικά θέματα της σωτηρίας μας, ότι στον ναό που είναι το σπίτι του Θεού, εκεί πρέπει να προσευχόμεθα, για να προσευχόμεθα. Και στην κατοίκονη εκκλησία που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί, το ίδιο συνέβη. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να προσευχηθούν και να έχουν εκκλησίες, όπως έχουμε τώρα, δόξα σε ο Θεός, και ήρθε να σταματήσει ως εδώ. Εάν αύριο επιτεθούν οι εχθροί του Χριστού και κλείσουν τις εκκλησίες, τότε τι θα γίνει. Νόμος του λέει, πρέπει να κλείσουν οι εκκλησίες. Και κλείνει τις εκκλησίες και γίνεται διωγμός. Τότε πού θα πάμε. Όπου ευρισκόμεθα, θα προσευχόμεθα. Μέσα στα βουνά, μέσα στα σπήλαια, μέσα στα λαμόγια, μέσα όπως οι κατακόμβες των πρώτων χριστιανών που ήσαν μέσα στην γη για να προσευχηθούν. Ο Τελώνης, ο οποίος ήταν κατά τον Φαρισαίο αμαρτωλός άνθρωπος και τον έδειχνε ο κόσμος, μόλις εισήλθεν στην εκκλησία, εστράφην στην γωνία της εκκλησίας. Εκείνος έφυγε ο Φαρισαίος, διότι ήταν από τους πνευματικούς αρχηγούς των Εβραίων, εισήλθεν πλησίον του θυσιαστηρίου. Ο Τελώνης, ο οποίος μας ενδιαφέρει σήμερα για να τον έχουμε παράδειγμα, μόλις εισήλθε στην εκκλησία, εγονάτισε χάμω, έσκυψε την κεφαλή, σήκωσε τα χέρια του και χτυπούσε την καρδία που είναι η πηγή πάσης αμαρτίας. Από την καρδία του ανθρώπου λέει εξάρτονται όλοι οι διαλογισμοί, οι εσχροί, όλες οι αδικίες, όλα τα σχέδια για να αδικήσεις τον αδελφό σου. Η καρδία πηγάζει όπως το νερό όλες τις χαγίες. Και ο Τελώνης γνωρίζουν αυτό. Έχουν την αίσθηση ότι η καρδία μου είναι γεμάτη από αμαρτίες. Εχτυπούσε την καρδία του και έλεγε μία φράση. Ο Θεός η λάστη τιμή το αμαρτωλό. Τίποτε άλλο δεν έλεγε. Αλλά ήταν και κάτι άλλο σημαντικό. Δεν μπορούσε να υψώσει τα μάτια του στον ουρανό, διότι γνώριζε ότι ο θρόνος του Θεού είναι ο ουρανός. Και στον ουρανό δεν ύψωνε τους οφθαλμούς του για να μην ειδεί από τις αμαρτίες των Θεών. Και βλέπουμε τώρα έναν αμαρτωλόν άνθρωπον, ο οποίος το παραδέχεται ο ίδιος ότι είναι αμαρτωλός, το αισθάνεται ότι είναι αμαρτωλός, τον βλέπουμε να παρακαλεί τον Θεό. Θεέ μου, μιλάστε τι είναι το αμαρτωλό. Ελέησε με Θεέ μου, συγχώρεσε με Θεέ μου. Δέξε τα δάκρυά μου, Θεέ μου. Της μετανοίας άνοιξον με πύλα ζωοδότας. Πύλας. Γιατί αναφέρεται πύλα ο Θεός. Γιατί αναφέρεται σπίδες ο Θεός.
πύλας καρκάς συνέτρεψας και μοχλούς σιδηρούς συνέτρεψας, λέει, όταν κατέβησε στον Άδη, βιβλίων υπάρχουν οι πύλες που κρατούν προγραμμένους, τα συνέτρεψε όλα ο Θεός. Δεν αφήκε τίποτε. Άνοιξε ο Άδης και έβγαλε όλες τις ψυχές που ήσαν μεταγιωμένες, διότι εις τον Άδη κατέβηκε ο Θεός τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Τρία ημερονύχτια ήταν μέσα εις τον Άδη και εκήρυθε ο Θεός της. Εκήρυθε εις τον κόσμο ο οποίος ήταν κλειστός μέσα εις τον Άδη. Και όσοι τον εμπίστευσαν ότι ήταν ο Θεός ο αληθινός, διότι κατέβηκε ο πρόδρομος προηγουμένως στον Άδη και εκήρυθε ότι έρχεται το φως του κόσμου, μετανοείται. Μέσα στον Άδη ο Θεός εκήρυξε τρία ημερονύχτια. Εκήρυξε μετάνοια. Κι τον ήκουσαν, οι πατριάρχες, τον ήκουσαν οι προφήτες, τον ήκουσαν οι βασιλείς, τον ήκουσαν οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι όσοι ανέβαιναν την Ανάσταση. Και ο Τελώνης ζητεί τα σπήλας του Θεού να του ανοίξουν για να δώσει τη μετανοία του. Της μετανοίας τα σπήλας άνοιξαν μισόδο. Άνοιξε μου τα σπήλας. Διότι είμαι κλεισμένος μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει ελεύθερο. Είναι εχμάλωτος. Σε εκείνο το οποίο η τάση λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, «Ω ήτατε τούτο και δεν δούλωτε». Αυτό που σε νίκησε, λέει, σε αυτό θα υποδουλωθείς. Παράδειγμα, απλό. Λέγει σε εκείνον που καπνίζει, μη καπνίζεις, δεν μπορώ, λέει. Τον έχει δέσει το τσιγάρο, το διαβολόπτωτο. Αυτό το οποίο εχμαλωτίζει τον άνθρωπο. Ισό ήττηται τούτο και δεν δούλευε. Όπου έχει ιτηθεί ο άνθρωπος, εκεί θα είναι υπόδειλος. Βλέπεις το χαρτοπέχτη. Μπορεί να κόβει μύτια ολόκληρο να φτάσει σε ένα καζίνο για να δώσει τον υδρότητο να πάρει περισσότερο. Βλέπεις τον Μέθουσα να φεύγει και να πηγαίνει στο ποτήρι το κρασί. Βλέπεις τον άδικο να πηγαίνει στην αδικία. Βλέπεις τον πόρνο και τον σαρκολάτρι να τρέχει όπως τρέχει το άλλο μοντέλο το οποίο το συμπά η μοίρα. Ίστρος ακολασία δεν λέγει. Η αμαρτωλός γεννή. Κύριε, ελέησε της μετανοίας άνοιξον οι πύλες λογότες. Πύλες. Γιατί λέγει πύλες ο υμνοδός της Εκκλησίας μας. Διότι η οδός της σωτηρίας είναι άνοδος, είναι δυσκολία, είναι μονοπάτι, το οποίο λέγει ανεβάζει στον ουρανό. Εδώ που υπάρχουν οι πύλες, άνοιξε μας, Θεέ μου, λέγει, να εισέχω. Αλλά ο Πανάγιος Θεός απαντά και λέει, παιδί μου, αν θέλει να με ακολουθήσεις, πρέπει να ιδρώσεις. Πρέπει να αποπιάσεις. Πρέπει να στερηθείς. Τι να στερηθεί. Τα του κόσμου τούτου, του ματέου του κόσμου. Να τα στερηθείς αυτά που έχει ο κόσμος. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτου, αλλά μεταμορφώστε. Όταν λέγουμε στην γυναίκα, μη φορέσεις παντελόνι, παιδί. Αποκλείεται. Δεν μπορώ να καρπατήσω χωρίς το παντελόνι. Μα είσαι γυναίκα, παιδί μου. Δεν είσαι άντρας, είσαι γυναίκα. Όχι, λέει, εγώ δεν μπορώ.
Έχει υποτονωθεί στην διαβολόμοδα. Αυτή η μόδα διαβολική την έχει δέσει πλέον και είναι δεμένη. Και σας είπα το παράδειγμα εκείνον του ανθρώπου που ήρθε στην εκκλησία να μετανοήσει για ένα πρωινό και ήταν γεμάτος από αγανάκτηση. Τι συμβαίνει, παιδί μου, το λέω. Παππούλη μου λέγει, αν την είχα κοντά μου τη γυναίκα μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Γιατί, παιδί μου. Διότι με αυτή τη διαβολημένη μόδα, λέει, σηκώθηκε λίγο πρωτύτερα από μένα, πήρε το παντελόνι μου, το φόρεσε και όταν εγώ ξύπνησα και ζητούσα το παντελόνι μου, λέει, δεν το βρήκα. Το έπιασε, λέει, εκείνη και έφυγε. Τι να κάνουμε, παιδάκι μου. Σε εκείνο το οποίο έχει εχμαλωτήσει τον άνθρωπο, σε αυτό γίνεται εχμάλωτος. Πύλης, άνοιξε μου τις πύλες, Θεέ μου, να εισέλθω, να σωθώ. Και λέει ο Κύριος ότι αυτή η πύλη που θα σου ανοίξω, λέει, δεν είναι εύκολη. Το λέμε για εμάς τώρα, όσοι είμαστε κοντά στο Θεό, όσοι προσευχόμεθα στο Θεό, όσοι αγωνιζόμεθα να σωθούμε. Διότι η οδός που με σε ανεβάζει στη σωτηρία, λέει, είναι στενή και τευθυμένη. Θα ανέβεις σε μένα, λέει, που θα σου δώσω το στέφανο της νίκης, αλλά να ξέρεις ότι θα πάρεις ανηφορικό δρόμο που επήρα εγώ όταν με φόρτωσαν το σταυρό. Εμένα μου έδωσαν αυτό το μέσο που θα με κάθωνα πάνω για να πεθάνω. Αυτό θα πάρεις και εσύ. Μην νομίσεις ότι είναι εύκολο. Μην νομίσουμε ότι επειδή πηγαίνουμε στην εκκλησία να δεν τελειώσαν τα πάντα. Στην εκκλησία να ερχόμεθα και έχουμε το τομάρι μας, αλλά το μυαλό μας είναι αλλού. Και τότε, τι κατάλαβες πως ήρθες στην εκκλησία. Έκανες αυτό που κάνει ο Τελώνης σήμερα. Στενή και τευθυμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή που σε φέρνει κοντά μου. Και δεν είναι μόνο στενή και τευθυμένη. Είναι για να εισέρχεσαι στην Βασιλεία μου, λέει, πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Δεν θα τρώεις και θα καταργείς τις νηστείες. Διότι η πύλη που θα μπεις μέσα εις τον Παράδεισο είναι στενή και δεν μπορεί να μπει ο χοντρός άνθρωπος μέσα. Αυτός ο οποίος δεν ανίστευσε ποτέ του. Αυτός ο οποίος μεγάλη Παρασκευή τρώει κρέατα. Και θα μπεις, λέει, και εσύ ο οποίος αγωνίστηκε να μπεις στη Βασιλεία μου. Γιατί είναι η πύλη αυτή στενή. Δεν είναι άνοιχτη, δεν είναι ορθάνοιχτη να μπαίνει οποιοςδήποτε μέσα. Της ασπλαχνίας την πύλη άνοιξον η ζωοδότα, λέγει το Ευαγγέλιο, λέγει η Εκκλησία, ο ημινοδός των πιστών χριστιανών. Ο Τελώνης, λοιπόν, ζητεί μετάνοια από τον Θεό, ταπεινώνει τον εαυτό του. Και να είδουμε και λίγο τον Φαρισαίο. Αυτός αντιπροσωπεύει εκείνους οι οποίοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Νομίζουν ότι είναι Άγιοι, νομίζουν ότι μπαίνουν στον Παράδεισο χωρίς δυσκολία. Αυτό έκανε ο Φαρισαίος. Εγώ, λέει, γνωρίζω τον νόμο, διδάσκω τους ανθρώπους. Ω, φοβερό πράγμα, να διδάσεις και να μην τηρείς. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Ως αν ποιήσει και διδάξει, τούτος είναι μεγάλος στην Βασιλεία μου, λέγει ο Θεός. Όχι όποιος διδάξει και δεν ποιήσει. Και βλέπουμε σήμερα πραγματικά να διδάσκουμε, να γινόμεθα διδάσκαλοι, μη πάντες γίνεστε διδάσκαλοι, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Θεολόγος. Μη πάντες γίνετε
διδάσκαλοι να διδάσκετε τους άλλους, αλλά να είστε ταπεινοί, να ζητείτε να γίνετε το παράδειγμα. Αχ, αυτό το παράδειγμα. Μάθετε από εμού ότι πράος είμαι, λέει ο Θεός. Μάθετε από εμένα, λέει, ότι έχω πραότητα. Ο άνθρωπος ο οποίος εκνευρίζεται, τι έχει? Υπερηφάνεια. Η ταπείνωση δεν υψώνει ποτέ τη φωνή. Δεν βλέπουμε τα ιερά και τα θεία. Όσοι ακούετε τον Θείο Λόγο, αδερφοί μου, προσέξετε, αλλά όχι μόνο για σας και για εκείνους που έχετε δίπλα σας, στην οικογένειά σας, στους γνωστούς, στους φίλους, να μην βλασφημούμε τον Χριστό και την Παναγία μας. Να μην διαβολοστέλνουμε τον αδερφό μας, διότι ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει από τον διάβολο. Εμείς στέλνουμε το παιδί μας, τη γυναίκα μας, τον αδερφό μας, τον γείτονά μας, τον γνωστό, στον διάβολο. Ο διάβολος δεν έχει να πάρει τίποτε πλέον από ό,τι είχε. Ο διάβολος δεν έχει να πάρει τα παιδιά του Θεού, γιατί σταυρώθηκε ο Θεός για αυτά. Ο Φαρισαίος λοιπόν γίνεται διδάσκαλος. Τα ξέρει όλα. Και τα απαριθμεί. Νηστεύω ότι είστε της εβδομάδος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Φαρισαίοι, οι Εβραίοι, ενίστευαν Δευτέραν και Πέμπτη. Την Πέμπτη ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Σινά και έλαβε τις 10 εντολές, και τη Δευτέρα ημέρα, ημέρα Δευτέρα, όχι, ύστερα από 40 μέρες, Δευτέρα κατέβηκε από το Σινά και έφερε μαζί του τις 10 εντολές. Δι' αυτό οι Εβραίοι ανίστευαν τούες τις 2 ημέρες. Εμείς όμως νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Γιατί? Διότι την Τετάρτη γίνεται η προδοσία του Ιού. Επήγαινε στους Εβραίους, στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, τους εζήτησε αργύρια να προδώσουν για δάσκαλο. Η Παρασκευή είναι πάλι στο Σταυρό ο Χριστός μας. Προσπάθησαν οι Εβραίοι να τον σταυρώσουν την Παρασκευή, διότι το Σάββατο ήταν μεγάλη εορτή, λέγει, και ή να μην μολυνθώσει, να μην αφάγωσε το Πάσχα. Να μην σταυρώνουν τους ανθρώπους, λέγει, το Σάββατο, γιατί ήταν η μέρα του Πάσχα για τους Εβραίους. Ω Θεέ μου, προσέξτε τι μεγάλη υποκρισία υπάρχει σε αυτόν τον Φαρισαίο, ο οποίος είναι τώρα μπροστά στο εκκλησιαστήριο. Αυτός που ενόμιζε ότι τα γνωρίζει όλα, έρχεται ο Θεός και λέει. Ο τελώνης, ο οποίος εκτυπούσε το στήθος του, λέει, κατέβει στο σπίτι του, δεν δικαιωμένος, ο δε Φαρισαίος, απόβλητος της χαριτός μου, μακριά από μένα. Αδελφοί μου, άνθρωποι δύο ανέβησαν στο Ιερό Θεία να προσευχηθούν, ο ένας τελώνης και ο άλλος φαρισαίος. Ο ένας μαρτυρός και ο άλλος δίκαιος κατά τον κόσμο. Και το τέλος που εξήγησε ο Θεός λέει ότι ο αμαρτυρός καταδίκεται δικαιωμένος και ο δίκαιος τεταπεινωμένος. Έφυγε. Δεν πήρε χάρη. Δι' αυτό ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας δώσει και εμάς μετάνοια. Λέω ένα παράδειγμα για να μείνει στην ψυχούλα μας. Μέσα σε ένα μοναστήρι, ένας αδερφός κάτι έκανε και μαζεύτησαν όλοι ο ηγούμενος στη μοναχή να τον καταδικάσουν. Ένοχος. Κοιτάζουν, λείπει ένας. Πού είναι ο αδερφός μας αυτός? Τον ζητούν δεξιά-αριστερά και τον βρίσκουν να ανεβαίνει από τη θάλασσα και να κρατεί ένα σακί στον ώμο του και να βάζει το χέρι του και να κάνει αυτό. Και να προχωρεί για να φτάσει και αυτός στην δίκη του αδερφού του.
του λέγουν «Μα τι κάνεις και εμείς σε περιμένουμε». Τι βάζεις στο χέρι σου και το μετράς. Λέει. Μετρώ τις αμαρτίες τις δικές μου, λέει. Όχι του αδερφού μας που έκανε μία, εγώ έκανα εκατομμύρια αμαρτίες, λέει, και είμαι ένοχος των Θεών. Και λέει, ποιες είμαστε να μοιάσουμε και εμείς με τους ταπεινούς ανθρώπους και να ζητούμε το αιρεό σου, για να ζήσουμε στον κόσμο να πούμε την αγάπη σου και στην βασιλεία σου την αγοράνε να γίνουμε πληρονομικά. Thank you.